Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων αλλά και συντάξεις, αφορολόγητο και αντισταθμιστικά μέτρα στη σημερινή ατζέντα των διαπραγματεύσεων με τους επικεφαλείς των θεσμών, οι οποίοι και αποχωρούν μετά το πέρας των συζητήσεων από την Αθήνα. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στις χθεσινές επαφές, η τελική συμφωνία σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, η οποία θα επισφραγιστεί πολιτικά από το Eurogroup της 20ης Μαρτίου, φαίνεται να είναι ακόμα μακριά. Η προτίμηση των καταναλωτών που αναζητούν όλο και περισσότερο υγιεινά προϊόντα με τις λιγότερες θερμίδες έχει οδηγήσει τις εταιρείες στη μάχη των πράσινων αναψυκτικών. Τα πρώτα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη και χρωστικές ουσίες που έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνες και πολύ λιγότερες θερμίδες θα έχουν παρουσία στα ράφια των σούπερ μάρκετ πολύ σύντομα. Μεγάλοι παίκτες της αγοράς όπως η Coca-Cola Hellenic, η Green Cola, η Lux αλλά και η EPSA ετοιμάζονται να δώσουν μάχη σε μια αγορά με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους Έλληνες που τραβούν τον δρόμο της ξενιτιάς εν μέσω κρίσης, τρεις φίλοι αποφάσισαν να μείνουν εδώ και να ασχοληθούν με την ελληνική γη. Το αποτέλεσμα, το φάρμακο του Ιπποκράτη ή αλλιώς Hippocrates Medicine. Τρία προϊόντα ομορφιάς από εκχυλίσματα, μείγματα, λαδιών και θέρια έλαια, αποκλειστικά από ελληνικά φυτά, τα οποία διατίθενται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ένα από τα βασικά συστατικά, το βαλσαμόχορτο, το οποίο και καλλιεργούν οι ίδιοι. Η γιαγιά μου μας έβαζε βαλσαμέλαιο στις πληγές. Ήταν πολύ αποτελεσματικό, αναφέρει ένας εξ αυτών χαρακτηριστικά στο insider.gr. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δείκτη μόνο κυμαίνει στις 643,67 μονάδες, καταγράφοντας οριακά κέρδη 0,03% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.